Η κυρία Ράνια Σβίγκου είναι μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Κυριανάκης, αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Θα μου επιτρέψετε, παρά ότι η ευγένεια επιβάλλει να ξεκινήσουμε από τις κυρίες, αλλά και η κοινοβουλευτική τάξη δεν θα ξεκινήσει από εσάς, ξεκινήσει από τον κύριο Κυριανάκη. Κοινοβουλευτική. Α, εννοείται. Εγώ είστε κυβέρνηση, τι να κάνουμε τώρα. Ο Κυριανάκης είναι αντιπολίτευση. Κύριε Κυριανάκη, υπήρξε ταξίδι, όπως λέει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο πρωθυπουργός. Και το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Για να ζητήσετε να επιμείνουν στην περικοπή των συντάξεων. Όχι. Το λέω γιατί το ανέφερε και ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο. Δεν περιγράφεται ο πανικός αυτών των ανθρώπων. Έχουν πιάσει από το πρωί αυτή την καραμέλα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε κάτι άλλο, για μια άλλη δήθεν επιβεβαίωση του κ. Μητσοτάκη προς τους δανειστές. Και τα δύο είναι ψεύδι, και τα δύο είναι σχρά ψεύδι, και γι' αυτό θα λογοδοτήσουν. Το διαψεύδι δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση ποτέ, γιατί κατηγορηματικά, εγώ είδα, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα των συντακτών εντός εισαγωγικών. Το διαψεύδουμε κατηγορηματικά και επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχουν τρεις υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Mm-hmm. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι γενικώς συκοφαντία δεν είναι κάτι που λείπει από την κυβέρνηση. Θα προσφύγετε εναντίον της εφημερίδας, δηλαδή. Κοιτάξτε, εδώ πέρα κάνουμε πολιτική. Εγώ το διαψεύδω κατηγορηματικά. Μάλιστα. Εγώ σας λέω όμως επίσης ότι υπάρχουν τρεις υπουργοί, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Βερναδάκης και ο κύριος Καμένος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ως κοινοί συκοφάντες του ποινικού δικαίου. Αυτό λοιπόν δίνει το δικαίωμα στον κύριο Τσίπρα να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλουν λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και επειδή κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, νομίζω ότι μπορούν να λένε για καιρό ό,τι θέλουν. Άρα διαψεύδετε το δημοσίευμα της εφημερίδας. Και μιας και μου είπατε για την εφημερίδα των συντακτών. Να θυμίσουμε μέρες που είναι. Ναι. Τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας των συντακτών, την εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Ομή παρέμβαση έλεγαν τότε από τους σοσιαλδημοκράτες. Που τώρα γλύφουν, κύριε Κούτρα. Εντάξει. Που τώρα τους γλύφουν. Ναι, αλλά... Ομή παρέμβαση λέει εδώ, εκβιασμός, ότι δήθεν είναι απαράδεκτη η παρέμβαση των κομισιών τότε, αυτούς που τώρα γλύφουν. Παραμένω στη διάψευση ότι δεν έχει συμβεί, δεν έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση μετά από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σόλτ. Και είναι σημαντικό και το επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν λίγο στην ομιλία. Κυρία Σβίγκου. Ελάτε, κυρία Σβίγκου. Καταρχήν χαίρομαι που διαψεύδει επίσημα η Νέα Δημοκρατία το δημοσίευμα αυτό. Το δημοσίευμα επικαλείται πηγές του Βερολίνου, οπότε νομίζω πως Βερολίνο μεριά πρέπει να κοιτάξει η Νέα Δημοκρατία για αυτή τη διαρροή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε δει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που κάνουν είναι να, και ειδικά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν συστάσεις στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτά που λένε για τη χώρα μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η θέση του κ. Μητσοτάκη. Αν δείτε και το. Αν βλέπουν και οι τηλεθεατές μας την αμηχανία της εικόνας που παρουσιάζει και στη Βουλή, είναι αμηχανή θέση. Του ακριβώς επειδή έχει αποδομηθεί ολόκληρο το αφήγημα που παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα. Το να βγαίνει ο κ. Χατζηδάκης πρώτος. Mm-hmm. Και να λέει στον κύριο Μοσκοβιστή, σας παρακαλώ, πείτε μας τι να κάνουμε για τις συντάξεις. Γιατί έχουμε γράψει και ένα πρόγραμμα και τις έχουμε τις συντάξεις μέσα. Οπότε πείτε μας να τις αφαιρέσουμε, αν είναι. Πρόκειται για πρωτοφανή πράγματα. Το να απευθύνει μετά συστάσεις ο κύριο Μητσοτάκη στον κύριο Μοσκοβιστή, λες και πρόκειται για στέλεχος του κόμματός του, αγνοώντας προφανώς ότι εκπροσωπεί θεσμό ο κύριο Μοσκοβιστή. Και αυτό δείχνει τον αυτοεξευτελισμό του κύριου Μητσοτάκη. Δεχόμαστε δεδομένο ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Αυτό που πρέπει να δεχθούμε ως δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια πρόταση από την κυρία Γεννηματά σήμερα, αν θα την υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Θα σας πω ότι πλέον η χώρα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά και οι διεθνείς αναλυτές και οι αξιολόγοι. Αυτό το αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι. Και σε αυτή τη νέα φάση δεν χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα λιτότητας. Και αυτό είναι το οποίο. Θα διαπραγματευτούμε μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Έχετε δίκιο ότι τα ψηφίσαμε. Δεν θα αρνηθώ ότι αυτά ψηφίστηκαν. Mm-hmm. Για να κλείσει εκείνη η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, όπως θα θυμάστε. Όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε κλείστε, τελειώνετε, ρίχνετε τη χώρα καλά, στα βράχια. Και εμείς εδώ είμαστε σε δύο πάνελ και λέγαμε ότι διαπραγματευόμαστε για τα αντίμετρα, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Άρα οι συντάξεις θα κοπούν, ναι ή όχι. Μα σας είπα ότι 20 Αυγούστου βγαίνει η Ελλάδα από το πρόγραμμα και 21 Αυγούστου θα το διαπραγματευτεί. Η πρόταση της κυρίας Γεννηματά σήμερα και του ΚΚΕ πώς τη βλέπετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν το ΚΚΕ έχει, είναι γνωστές οι γνωστές απόψεις. Για την κυρία Γεννηματά θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι που παίζει. Η κυρία Γεννηματά ήθελε να πάμε σε εκλογές πριν υπάρξει ρύθμιση για το χρέος και πριν κλείσει οριστικά η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα και τίποτα περισσότερο. Κάτι. Αφού βγαίνουμε, όπως λέτε, τα μνημόνια, με ποιον θα διαπραγματευτείτε? Κύριε Κυριανάκη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί. Το είπα και μόνη μου, δεν κρύφτηκα. Είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Βουλή πριν λίγα λεπτά νομισματικό ότι ταμείο, η χώρα πλέον θα αποφασίζει μόνη της για τα μέτρα. Αυτό δεν είπε. Πω, τον ακούσαμε μαζί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν αυτό που το έβαζε τότε στο τραπέζι, ναι. Γιατί δεν δεχόταν ότι η Ελλάδα θα πάρει το 3,5%, θα μπορεί να πιάσει το 3,5% από το γενές πλεόνασμα. Τώρα τηρούμε τους δημοσιονομικούς στόχους και τηρούμε τους στόχους για πρωτογενές πλεονάσμα, για πρωτογενή πλεονάσμα της τάξης του 3,5%. Την ίδια στιγμή όμως, όπως οχθά είπε ο Πρωθυπουργός, εμείς θα έχουμε την ελευθερία των κινήσεων. Και αυτό είναι το οποίο Μα τώρα μας κοροϊδεύετε, κυρία Σβίγκου, γιατί δεν γίνονται και τα δύο. Δεν γίνεται να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε την ελευθερία κινήσεων, η κυβέρνηση θα αποφασίζει μόνη της, η εκλεγμένη κυβέρνηση. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Όπως το βλέπουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια που έχετε διαφευθεί σε όλα. Τόσο. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα έχετε ελευθερία κινήσεων. Τώρα εσείς μας λέτε θα το διαπραγματευτούμε. Με ποιον είναι η ερώτηση, αφού βγαίνουν τα μνημόνια? Μας κοροϊδεύετε, κυρία Σβίγκου. Μας κοροϊδεύετε. Ότι όπως πεδίο δόξης Λαμπρών στην Πορτογαλία, υπάρχει στην πρόταση και αυτή τη στιγμή από το Κοινάλ, θα αναλάβει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτοβουλία. Ακούστε το, σας ενδιαφέρει. Υπάρχει λεγόμενη μεταπρογραμματική εποπτεία. Το γνωρίζετε αυτό, περιγράφει και στους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε και σας ενδιαφέρει και έρχεται σε λίγα λεπτά. Υπάρχει. Θα υπάρξει σήμερα πρωτοβουλία από πλευράς μας. Γιατί δεν έγινε χτες αυτή η πρωτοβουλία. Θα υπάρξει πρωτοβουλία. Περιμένετε τον κύριο Μοσχοβησή, αφού πρώτα του κάνετε συστάσεις. Τώρα είναι στο βήμα, κύριο Μητσοτάκης. Τι θα λέει αυτή η πρωτοβουλία. Λίγα λεπτά υπομονή, γιατί δεν κάνετε μια σβήκη. Όταν ανοίξετε τον κύριο Μοσχοβησή και πριν ανοίξει το παράθυρο για παραδειγματικότητα. Ακούστε με, γιατί σας ενδιαφέρει και θέλουμε μια απάντηση. Σωστό. Ακούστε με, γιατί σας ενδιαφέρει και θέλουμε μια απάντηση. Δεν έχει πει ότι δεν θα υπάρξει καμία επαναδιαπραγμάτευση από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε την πρωτοβουλία και να τοποθετηθείτε. Για πείτε, κύριε Κυριανάκη. Λοιπόν, θα φέρουμε πρωτοβουλία. Για να μην κοπούν οι συντάξεις και να μην κοπεί το αφορολόγητο. Θα την ψηφίσετε? Πάμε, απάντηση. Κύριε Κυριανάκη, ναι. Εμείς οτιδήποτε έχουμε ψηφίσει και οτιδήποτε θα ψηφίσουμε από εδώ και πέρα, που η χώρα βγήκε οριστικά από τα μνημόνια, θα είναι προς όφελος των πολιτών. Εμείς δεν πηγαίνουμε. Όπως το κόψιμο συντάξεων που έχετε ψηφίσει δύο φορές και έχει επικυρωθεί από το compliance report. Να παρακαλάμε. Τώρα δεχθήκατε το ότι διέψευσα. Τώρα πριν λίγα δευτερόλεπτα δεχθήκατε το ότι διέψευσα. Και είπατε ότι χαίρεστε για πάρα πολύ. Την εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη. Την εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη. Πολύ καλά έκανα, κύριο Χατζηδάκη. Τα είπε εξαιρετικά. Κάτι θα κάνετε, γιατί εμείς τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας. Έκανε μία παρατήρηση, κύριο Χατζηδάκη. Δεν είπα να αλλάξουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε μία παρατήρηση, κύριο Χατζηδάκη. Εσείς θυμάστε τι λέγατε για τον κύριο Μοσχοβησή το 2014. Πολύ καλά θυμάμαι. Τι λέγατε, τι λέγαμε για όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και για όλους εκείνους που εκβιαστεί τον κυβέρνηση. Να σας φέρω στις ανακοινώσεις σας του κύριου Παπαδημούλη. Θα ξέρω τι λέγανε οι ανακοινώσεις. Δεν μου θυμίζετε. Είστε ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που σήμερα μετά από τρία χρόνια λέτε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Έχετε μεταμορφωθεί πλήρως, κυρία Σβίγκου. Έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας. Τι το αντιλαμβάνεστε. Να σα πω εγώ τι έχει αλλάξει. Μισό λεπτό να απαντήσω, κύριε Σιγουράκη, και στο ερώτημα που έδωσε η κυρία Σβίγκου. Στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει περικοπή των συντάξεων, όπω υποστηρίζει. Στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μείωση των φόρων. Και με τη μείωση των φόρων, εμεί θα δώσουμε πίσω εισόδημα στου συνταξιούχου. Σα το έχουμε ανακοινώσει πολλέ φορέ. Εσεί κάνετε το ίδιο ερώτημα ξανά και ξανά. Την έχετε πάρει την απάντησή σα. Αλλά θέλω να σα πω και κάτι άλλο. Το βλέπετε εδώ το διάγραμμα. Αυτή εδώ. Δείξτε εδώ εσεί, κύριε Σβίγκου. Λοιπόν, γιατί? Αυτό εδώ είναι, αυτό εδώ είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι βλέπετε πώς πήγαινε η οικονομία? Τι βλέπετε την ανάπτυξη εδώ το 2014? Τι βλέπετε? Εδώ τι άλλαξε, κυρία Σβίγκου? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση, κυρία Σβίγκου. Αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε. Τι βλέπετε την πορεία που ανακόψατε? Τι βλέπετε την πορεία που ανακόψατε? Αυτή είναι η ζημιά που κάνατε στη χώρα. Φωνάζετε, δεν ακούει κανένα. Αυτή είναι η ζημιά που κάνατε στη χώρα, κυρία Σβίγκου. Αναστατώνετε κάτι. Από το 0,7 λοιπόν, λέει ο κύριο Κυριανάκη, πήγαμε στο μείον 0,2. Από το συν 0,7 στο μείον 0,2. Τι μεσολάβησε? Το 2% ανάπτυξη το γνωρίζει προφανώ ο κύριο Κυριανάκη. 0,5. Ήταν η ανάπτυξη που καταγράφηκε το 2017. Για το 2018 θα το δούμε. Παραδώσατε άδεια ταμεία. Λέγατε θα έχουμε 2,7% ανάπτυξη. Κάτω από τους στόχους. Και τελικά δεν έγινε αυτό, κυρία Σβίγκου. Σε όλα ήσασταν κάτω από τους στόχους. Και γι' αυτό το λέω. Δεν μπορούσατε να κλείσετε την αξιολόγηση. Αυτό σας φαίνεται κάτω από τους στόχους. Δείτε λίγο την πορεία της οικονομίας. Να περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα. Και γι' αυτό που εκεί είχε προέκυψε ο Σαμαράς. Το εισόδημα των Ελλήνων ήταν πολύ υψηλότερο. Μπορούμε να φωνάζουμε, δεν ακούγεται κανένα. Παρακαλώ, μόνο 5 λεπτά. Κυρία Σβίγκου, πριν από λίγο εδώ ο κύριος Κόκαλης
Μάλιστα, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής των Εξαρτήτων Ελλήνων, εδώ στην καρέκλα που κάθεται ο κύριος Κυριανάκης, μας έλεγε ότι η ΑΝΕΛ, εάν έρθει η συμφωνία, αν τελειώσουν τα Σκόπια, μάλιστα διαβάζω ότι τώρα πήρε και το δεύτερο ναι που απαιτείται ο ΖΑΕΦ από την Βουλή του. Εάν έρθει η συμφωνία για κύρωση στην Βουλή, η ΑΝΕΛ θα ρίξουν την κυβέρνηση. Θα άκουσα τον κύριο Πάνο Καμένο, που είναι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και εκπροσωπεί το κόμμα και το κόμμα που συγκυβερνά με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση και ότι οι στόχοι που έχει να υλοποιήσει η κυβέρνηση πάνε την κυβέρνηση μέχρι τη λήξη της τετραετίας. Δεν άκουσα τον κύριο Κόκαλη, μένω όμως στις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου. Άρα θεωρείτε ότι οι ΑΝΕΛ με κάποιο τρόπο θα στηρίξουν τη συμφωνία? Εγώ θεωρώ ότι όταν έρθει η συμφωνία και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κυρωθεί, αν τελικά θα είναι με 151-180. Είναι ανοιχτό ακόμη θεωρώ, το 180, λέτε. Θεωρώ, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σκοντζίας διαφωνεί σε αυτό. Θεωρώ, ο κ. Σκοντζίας οχθώς λέει ότι οι 180 απαιτούνται σύμφωνα με το Σύνταγμα όταν υπάρχει παραχώρηση τουρκικής κυριαρχίας για τις διεθνείς συμφωνίες. Οπότε δεν χρειάζεται αυτό συνταγματικά. Πολιτικά το θέτει αυτό ο κ. Καμένος και θα το δει η κυβέρνηση μέσα στα κυβερνητικά όργανα και σε συνεννόηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Καμένο όταν έρθει αυτή η ώρα. Κύριε Κυριανάκη. Άλλο ένα θέατρο παίζεται και με αυτή την υπόθεση με τους 180 για τον απλούστατο λόγο ότι το άρθρο 28 του Συντάγματος, παράγραφος 2, προβλέπει ακριβώς αυτό. Ότι μόνο για υποθέσεις εθνικής κυριαρχίας. Τι σημαίνει αυτό νομικά? Ότι ακόμα και αν αποφασίσει η κυβέρνηση ότι θα ψηφιστεί αυτή η κύρωση με 180. Και τελικά δεν περάσει με 180, περάσει με 151. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Σβίγκου ότι θα το ψηφίσει ο κύριος Καμένος. Να και κάτι που συμφωνούμε, κυρία Σβίγκου. Να το ψηφίσει κανονικά ο κύριος Καμένος. Ναι. Αλλά ακόμα και αν έχουν αποφασίσει να το πάνε με 180 και τελικά περάσει με 151, η συμφωνία κυρώνεται δυστυχώς. Κυρώνεται δυστυχώς για τη χώρα. Και αυτό οφείλουν να το ξέρουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν παίζει παιχνίδια ο κύριος Καμένος λέγοντας ότι θα φέρουμε πρόβλεψη για 180. Προφανώς θέλει να κρατήσει τόσο πολύ το μισθό του και την καρέκλα του που δεν θέλει ούτε και σε αυτό το σημείο να ρίξει την κυβέρνηση. Εσείς θέλετε λίγο να πάτε στην υπουργική καρέκλα του Καμένου. Λέει η κυρία Σβίγκο, ο κύριος Καμένος, ότι θα φέρω αυτή την πρόβλεψη για να μην πάμε σε εκλογές. Μα θα περάσει η συμφωνία και με 151. Είναι μια παγίδα ακόμη του κύριου Καμένου. Τόσο πολύ την αγαπάει την καρέκλα του αυτός ο άνθρωπος. Το πρόβλημα με τον κύριο Καμένο είναι ότι δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Αν έριχνε την κυβέρνηση. Σιγά μην έριχνε την κυβέρνηση. Τώρα θα ήσασταν καλύτεροι. Θα χάσει τα ταξίδια στο Μονακό και στις Άλπες. Θα χάσει το μισθό του. Θα χάσει τα ταξίδια του. Σιγά μην ρίξει την κυβέρνηση ο Καμένος. Αν ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση θα το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Συμφωνούμε, δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Συμφωνούμε. Ρώταγα τελευταία να πούμε. Είναι παιδιακή ημέρα σήμερα, δημοψήφισμα. Είδε μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα μας. Επειδή έδειξε πριν και αποτέλεσμα το αγαπητός κ. Κυριανάκης στα πρωτοσέλιδα, οι εκβιασμοί που δέχτηκε τότε, που δέχτηκαν τότε οι Έλληνες πολίτες, η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση από στην ποιον? Οποία επιδόθηκε η αντιπολίτευση. Ορθώς έγινε το δημοψήφισμα, κυρία Σβίγκο. Ορθώς έγινε. Από τις ευρωπαϊκές κυριαρχικές δυνάμεις. Από πρόσωπα, πείτε μας. Από τις ευρωπαϊκές κυριαρχικές δυνάμεις. Ποιες σας εκβίασαν, πείτε μας λίγα πρόσωπα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κύριε Κυριανάκη. Όχι θεσμοί, ποια πρόσωπα σας εκβίασαν. Στην πολιτική υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν θεσμοί. Πείτε μας λίγα πρόσωπα, αφήνω να τα ξέρει αν εκβιάστηκε ο ελληνικός λαός, οφείλει να ξέρει τα πρόσωπα που τον εκβίασαν. Για πείτε μας. Ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει πολύ καλά. Τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά και γι' αυτό έδωσε την απάντηση που έπρεπε με το όχι στο δημοψήφισμα. Γιατί δεν τα λέτε, κυρία Σβίγκου. Τα πρόσωπα θέλουμε να μάθουμε. Τα πρόσωπα που εκβίασαν τον ελληνικό λαό, οφείλετε να τα πείτε. Ποιοι ήταν τότε, μωρέ? Ο Γιούγκερ ήταν. Ο Γιούγκερ ήταν. Στη δική μου πολιτική αντίληψη. Ο Μοσκοβισή που ήταν τότε. Υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα. Ήταν ο Μοσκοβισή, κυρία Σβίγκου. Υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα. Υπουργό ήταν. Ησυχία από το κοντρό. Την επόμενη φορά που θα πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντηθεί με τον κ. Γιούνκερ και να του πει να μην μειωθούν αυτές τις συντάξεις, να του δώσει αφού και αυτό το πρωτοσέλιδο. Δεν έχει συμβεί αυτό, κυρία Σβίγκου. Δεν έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ. Μία φράση θα μου αφήσετε. Αυτό που έχει συμβεί, ξέρετε τι είναι. Όταν δύο φορές ψηφίσατε κόψιμο συντάξεων εσείς, εμείς καταψηφίσαμε. Και καταψηφίσαμε και τη μείωση του φορολογήτου. Ευχαριστούμε πολύ και πρωτοβουλία. Και φέρνουμε και πρωτοβουλία. Γιατί τώρα δεν φέρνουμε και πρωτοβουλία την οποία πρέπει να ψηφίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ψηφίστε την. Όχι, λέμε όχι ως εκπομπή. Όχι φωνές. Γεια σας, κυρία Σβίγκου. Γεια σας, κύριε Κυριανάκη. Ευχαριστούμε πολύ.